Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Οι πελάτες μας οι οποίοι επέλεξαν να αγοράσουν τους καλύτερους ανιχνευτές μετάλλων Quest στην οικονομική κατηγορία τιμής, ήδη αμύφθηκαν με την πρώτη δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού μέσω κινητού τηλεφώνου. Παρ' όλα αυτά, ενώ έχουμε δείξει τη διαδικασία βήμα προς βήμα, είχαμε κάποια ερωτήματα από ορισμένους πελάτες οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να κάνουν την εγγραφή. Θα πρέπει δηλαδή, αφού κατέβει η εφαρμογή, να δώσετε κάποιο κωδικό, αφού έρθει κάποιο μήνυμα στο email σας. Αυτό το ερώτημα το απαντάμε σήμερα, ούτως ώστε να συνεχίσετε να δουλεύετε ευχάριστα με τους καλύτερους ανιχνευτές μετάλλων Quest Q30 στην οικονομική κατηγορία τιμής. Από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή, το questmetaldetectors.com, ψάχνουμε στο κάτω μέρος την εφαρμογή Quest Go, την επιλέγουμε και κάνουμε την επιλογή ανάλογα αν είναι Android η συσκευή ή αν είναι iPhone. Για Android πάμε στο Google Play. Open in Play Store. Πατάμε την εγκατάσταση της εφαρμογής. Αποδοχή. Η εφαρμογή εγκαθίσταται. Υπάρχει και ο μετρητής της προόδου για τη διαδικασία. Έχει γίνει πλέον εγκατάσταση και πατάμε το άνοιγμα. Προχωράμε πλέον στην εφαρμογή. Πατάμε το Start για να ξεκινήσει. Και εδώ πατάμε το Register για να κάνουμε την εγγραφή. Βάζουμε το email μας, μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο email. Εδώ για παράδειγμα έχω φτιάξει το Quest App User. papaki@gmail.com. Κάνουμε εισαγωγή το email μας. Πατάμε το verification, το βελάκι στο verification, το μπλε. Και κατόπιν μας στέλνει ένα κωδικό στο email μας, ο οποίος θα είναι ενεργός για ένα λεπτό. Ψάχνουμε στο email, βρίσκουμε τον κωδικό στα εισερχόμενα και τον κάνουμε εισαγωγή σε αυτό το πεδίο. Πατάμε το submit, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Θα πρέπει να δηλώσουμε και κάποιον κωδικό, τον οποίο θα πρέπει να τον φυλάξουμε για την είσοδό μας στην εφαρμογή. Φτιάχνουμε και ένα κωδικό, πατάμε το submit, η εγκατάσταση είναι επιτυχής και ξεκινάει η εφαρμογή. Εάν παρόλα αυτά η διαδικασία διακοπεί και δείτε το μήνυμα Program Lost στην οθόνη του ανιχνευτή, εγώ προσωπικά σαν λύση κατέβασα την εφαρμογή σε ένα άλλο κινητό τηλέφωνο, ενδεχομένως τα Bluetooth να μην είναι συμβατά ή να μην είναι ενημερωμένα στην πιο τελευταία έκδοση. Με ένα άλλο κινητό τηλέφωνο μπόρεσα να κάνω την αναβάθμιση άμεσα. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με έρευνες και ανιχνευτές μετάλλων? Εμείς έχουμε τις απαντήσεις. Stories by Kirichis λοιπόν, πατώντας πάνω σε αυτή τη λέξη κλειδί, θα δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς. Περιμένω να ακούσω τα ερωτήματά σας, τα οποία μπορείτε να μας τα υποβάλλετε είτε τηλεφωνικά, είτε στο YouTube, είτε στο Facebook. Γεια σας!